Γεια σου Μάρκο. Σ' αρέσει η κυρία Μάρκο. Έλα φίλε. Της αρέσεις δε της κυρίας Μάρκο. Έλα πάμε. Ναι. Χαιρετώ τα Αλάνια. Καλώς τους βλαχοαγρότες. Καλά, δεν είσαι με ένα τρακτέρ στην πόλη. Καλά, δεν τρέπεσαι ρε να είσαι μακριά από τα μπλοκ. Στο τηλέφωνο είσαι. Ντροπήσου ρε. Έσαι όλη μέρα, μέρα νύχτα, μπλοκα, πορείες. Και τώρα που είσαι. Σκοτωθήκατε στη δουλειά, ε. Και τώρα που είσαι. Αυτό είναι. Κρύωσες. Καλά ρε κολόνι, αγρότης. Αγρότης και κρύωσες. Αγρότης και κρύωσες δεν έχει. Μπιτσίνια. Εσύ τόσο καλό Εβιτάλ που ήπιες, εμείς φοβόμαστε ότι θα μας αυτός κιόλας και τώρα μας λες κρύωσες. Τι μπιτσίνια αγρότης είσαι που κρύωσες ρε. Πήρα και τρίτο μπουκάλι. Πες ειλικρινά τη δουλειά που κάνει το καλό Εβιτάλ, την κάνει τίποτα άλλο. Όλα καλά πάνω. Λοιπόν φίλε, έχω να κάνω μια πρόταση βαρισίματη και με εισαγγελέα. Είναι δίπλα σου ο εισαγγελέας. Κάτσε ακούσουμε. Θα τον βρούμε, μη στεναχωριέσαι. Ένα τηλέφωνο και έρχεται ο άνθρωπος. Σίγουρα, εισαγγελέα, σήμερα περιμένει να ακούσει εσένα και να βγει στον δρόμο. Ναι, για πες. Λοιπόν, και με αυτό το σύστημα που κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ και με αυτούς τους παίχτες, θέλω να βγει ο κύριος από την Καστέλα. Εδώ τώρα πόσες χιλιάδες ευρώ θέλει στοίχημα. Έχει δύο δικό μου, άσον δικό μου. Τώρα εδώ τα χαρτιά και τα λεφτά έτοιμα. 10, 20, 30 χιλιάδες πόσα θέλει. Εδώ τώρα στοίχημα. Ακούω. Ρε Σιλευθεράκη. Είσαι και σε ηλικία γάμου, δεν παντρεύεσαι με τόσα λεφτά. Α, σε βρούμε κανένα κορίτσι προκοπής. Τι στοίχημα μου λες. Αυτό ναι, άλλο θέμα. Πάρτε ρε, εσύ, Λευτέρη το λένε. Ναι. Πάτε σήμερα, βρείτε το μάτσο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-0. Δείξτε το στον Τούντορ, παίξτε τον. Αυτός ο Κωνσταντάρας, ο οποίος μας πήρε χαμπάρι και μας φόρτωσε να πούμε τη σαβούρα το Δεκέμβρη του γιού του τους παίκτες, έπαιξε έτσι σχέδιο με τον Ολυμπιακό και φάγαμε 4. Μην το κάνεις πάλι αυτό. Παίξτε όπως την Dortmund. Μην είσαι κορόιδο. Στο τελευταίο για το ημίωρο, ναι. Μην τόνεσαι ρε κόκκινε, μη. Σιγά. Έλα, φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Ο Βεζιρτζής γιατί έφυγε από τον ΠΑΟΚ.